Και είδαμε, Μινέα Καραμίτρου, τους μετανάστες που φιλοξενούνται στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην Μαλακάσα να ζητούν από τον Γερμανό Πρόεδρο διαβατήριο, προκειμένου να πάνε φυσικά στην Γερμανία. Και η Αθήνα ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δείξει στη Γερμανία και στο Γερμανό Πρόεδρο που ήταν στην χώρα μας το βάρος που σηκώνει η Ελλάδα, την ώρα που το Βερολίνο έχει επιβάλει πολύ αυστηρούς περιορισμούς και ελέγχους στα σύνορα. Και την πίεση την οποία δέχεται. Μάλιστα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε μαζί του στοιχεία τόσο για τις τελευταίες αφίξεις από την Κρήτη και από την Ρόδο. Είχε μαζί του στοιχεία και για τις δομές. Πόσοι δηλαδή παράτυποι μετανάστες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις δομές φιλοξενίας της Ελλάδας και πώς συνεχώς οι πληρότητες ανεβαίνουν στις δομές αυτές. Και μάλιστα, αφού τον πήγε σε όλους τους χώρους της Μαλακάσας, του είπε ότι είναι και ένας χώρος ο οποίος δέχεται το τελευταίο διάστημα τους περισσότερους από τους παράτυπους μετανάστες από την Κρήτη και από την Ρόδο και πώς, αφού ανεβαίνει ο αριθμός της πληρότητας, γίνεται ακόμα και πιο δύσκολη, πιο αργή η διαδικασία της ταυτοποίησή τους. Γιατί μην ξεχνάμε, και αυτό το είπε πολλές φορές ο υπουργός τον Στανμάγερ, ότι εδώ πρέπει να γίνεται η σωστή καταγραφή των παράτυπων μεταναστών, ώστε να υπάρχουν τα στοιχεία τους, γιατί μετά αυτοί θα ταξιδέψουν το πιθανότερο για την Ευρώπη. Τώρα, εμείς θελήσαμε να μάθουμε ποια ήταν η αντίδραση του Στανμάγερ σε όλα αυτά. Πάντως, η συνέντευξη τύπου. Που οι δηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες να κάνει δεν έγιναν. Όχι, οι δηλώσεις δεν έγιναν γιατί οι παράτυποι μετανάστες που ήταν εκεί φώναζαν συνέχεια στον πρόεδρο της Γερμανίας ότι θέλουν διαβατήρια. Δηλώσεις λοιπόν δεν έγιναν. Πάντως ο ίδιος όταν άκουγε τον κύριο Παναγιωτόπουλο που του εξέθετε όλη αυτή την κατάσταση με την Ελλάδα, μάθαμε ότι απλώς κουνούσε συγκαταβατικά το κεφάλι και το μόνο το οποίο ήταν στο τέλος, που είπε στο τέλος ήταν η φράση «δύσκολη δουλειά». Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Καραμίτρου.